Λοιπόν, το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, ο κύριος Αντώνιος Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, εσείς? Έχετε το λόγο, βεβαίως, για 5 λεπτά. Θα παρακαλούσα όσο το δυνατόν περισσότερη προσήλωση στον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ τις ενημερωτικές τηλεοράσεις της Ελληνικής Περιφέρειας, εκτός Αττικής, που λειτουργούμε συνεχώς για 30 χρόνια. Είμαστε κυρίως μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η συμβολή μας στο γίγνεσθε ή η προσφορά μας στις τοπικές μας κοινωνίες και εν τέλει στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι γνωστή. Λίγο πολύ είναι γνωστή. Η τηλεθέαση όλων μας συνολικά είναι ισχυρή. Ξεπερνάμε ένα ή δύο αθρηστικά τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής ευέλειας. Από τα πρώτα αιτήματά μας στον Υπουργό ήταν αυτό. Δεν ήταν οικονομικό, ήταν να αναγνωριστεί η συμβολή της περιφερειακής τηλεόρασης στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής περιφέρειας. Πίστευα ότι με αυτό θα λυνόταν πολλά άλλα θέματα, θα χτιζόταν πάνω σε αυτό. Ζήτησα και ζητώ από τον Υπουργό και από όλους να γίνει επιτέλους αυτός ο διαχωρισμός μας από τα μεγάλα εθνικά κανάλια. Φαίνεται ή προκύπτει αυτό επειδή υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται μόνο στην περιφέρεια στο παρόν σχέδιο νόμου. Και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας τέτοιος διαχωρισμός. Τόσα χρόνια τώρα δεν έγινε τίποτα απολύτως. Στασιμότητα και ομοιρία όσον αφορά τη μας πλευρά. Είμαστε ακόλουθοι συνήθως τακτικών και εναλλασσομένων συγκρούσεων, κυρίως μεταξύ των εθνικών σταθμών και άλλων. Ήταν πασιφανές αυτό σε όλους μας. Η χρόνια πρακτική έδειξε ότι τσακώνονται οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα βατράχια. Μεταφορικά το λέω αυτό, δηλαδή την πληρώνουν εμείς οι μικροί. Και όταν οι ελέφαντες ωφελούνται, συνήθως εμείς μέναμε στην απέξω. Τα παραδείγματα πολλά, πάρα πολλά. Για το παρόν σχέδιο νόμου και τις διατάξεις του που αφορούν, οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στον Υπουργό και σε κυβερνητικούς παράγοντες που μας άκουσαν και ικανοποίησαν σημαντικά από τα αιτήματά μας. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τα κόμματα, τα περισσότερα, που αποδέχθηκαν τις διατάξεις αυτές όσο έχουν. Κύριο αίτημά μας ήταν η κατάργηση της δημοπρασίας για τη χορήγηση των αδειών. Είχαμε ενημερώσει και την προηγούμενη κυβέρνηση και το είχε αποδεχθεί ότι εμείς με παλάσκες και σακίδια δεν θα πηγαίναμε σε κλειστά δωμάτια. Ούτε τα χρήματα είχαμε, ούτε κονταροκτυπήματα θέλαμε για να πάρουμε μέρος σε μια δημοπρασία για ένα δημόσιο αγαθό που δεν είναι άλλο αυτό από τη δημόσια συχνότητα, η οποία ήδη έχει πληρωθεί νομίμως με διαγωνισμό. Όπως μας βεβαίωσε ο Υπουργός και ήδη δεσμεύθηκε, δεν θα υπάρξει διαγωνισμός, αλλά θα μιλήσουμε και να καταλήξουμε. Έχουμε καιρό όμως γι' αυτό. Στις διατάξεις που μας αφορούν, στο άρθρο 4, σε κάποιο άρθρο, εν πάση περιπτώσει, αναγράφει ότι καταργείται ο ειδικός φόρος 5%. Ένα πάγιο αίτημα που βοηθά την περιφέρεια με ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος. Ελάχιστο. Η κατάργηση του τέλους του κινηματογράφου 1,5% ήταν μηδενικό εδώ και καιρό. Για τον κινηματογράφο ουδέποτε καταργήθηκε αυτό το τέλος από την περιφέρεια. Αντίθετα, πληρούνται οι όροι της παραγωγής, που λέει παλαιότερο νομοσχέδιο, όσον αφορά τις παραγωγές κινηματογραφικών ειδών. Για την εισφορά υπέρ του ΕΔΑΠ, εξ αρχής, αφού με ακούνε και εκπρόσωποι των εργαζομένων, να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ της βιωσιμότητας του μοναδικού πλέον Ταμείου Υγείας για όλο το προσωπικό μας. Το οποίο μην ξεχνάτε όμως ότι εν μια νυχτή μεταφέρθηκε από τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΑΠ. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους Έλληνες εργαζόμενους, εμείς καλούμεθα να πληρώσουμε το επιπλέον 2%. Είχαμε ζητήσει τότε την απαλλαγή της περιφέρειας από αυτό. Δεν τα καταφέραμε, δεν σας πείσαμε. Όμως, η διάταξη του νομοσχεδίου ρύθμισης και η καταβολή των οφειλωμένων είναι, μην κρυβόμαστε, μεγάλη επιτυχία των εργαζομένων, αλλά και μεγάλη ανάσα για μας. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα, δηλαδή το άρθρο 40, παράγραφος 3α, να εξαλειφθεί η λέξη δύναται και να γίνει δεδομένη ένταξη και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Στη συνέχεια, όμως, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Δύσκολη κυρία, και θα πρέπει αυτή η διάταξη να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια. Και πέραν του 2020, έτσι ούτως ώστε και ο ΕΔΕΑΠ να λάβει τις εισφορές του και εμείς να μην πνιγούμε. Τελειώνω. Τέλος, μάλλον, σε θεωρητική βάση θα ήθελα να πω το εξής. 30 χρόνια έχουμε δώσει εξετάσεις όλη στην περιφέρεια.
οι τοπικές κοινωνίες μας γνωρίζουν, οι τοπικοί βουλευτές μας γνωρίζουν. Και λέει το άρθρο 43 ότι η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών συνιστά δημόσια λειτουργία, υπάγεται στον έλεγχο του κράτους. Συνταγματικό βέβαια είναι αυτό. Σε αυτή τη δημόσια λειτουργία έχουμε σκληρές υποχρεώσεις έναντι του κράτους και της κοινωνίας. Χρόνια τώρα, 30 χρόνια τώρα. Σκληρός έλεγχος στα φυσικά πρόσωπα. Σκληρός έλεγχος από το ΕΣΟΡΟΥ. Έλεγχος προγράμματος, συμπεριφοράς, πορείας. Εμείς έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις λόγω αυτής της δημόσιας λειτουργίας που μας εντέλει το κράτος να έχουμε. Το κράτος δεν έχει υποχρεώσεις προς εμάς. Οι αυτονόητες αυτές τις υποχρεώσεις της πολιτείας συνάδουν ακριβώς με τις απαιτήσεις μας που δεν είναι πολλές και δεν έχουν κόστος. Ποιες είναι αυτές, εν μέρη? Είναι υποχρέωση του κράτους και απέτηση δικιά μας για 30 χρόνια τώρα να μας χορηγήσετε άδειες. Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Αντίθετα, είναι υποχρέωση του κράτους και αντίστοιχα δική μας απέτηση να πηγαίνει το ήδη νομοθετημένο 30% της κρατικής διαφήμισης στην περιφέρεια. Ούτε αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας προστατεύσει από τον αθέμετο ανταγωνισμό, όπως π.χ. να μας δώσει ή να νομοθετήσει να έχουμε καλή εικόνα ή τουλάχιστον εφάμιλη των εθνικών σταθμών. Να γνωρίζετε ότι η ποιότητά μας είναι το 50% της ποιότητας των εικόνων των εθνικών σταθμών που βλέπετε. Είναι υποχρέωση του κράτους και απέτηση δική μας να μας ρυθμίσει τις δίκαιες απαιτήσεις των οργανισμών πνευματικών δικαιωμάτων. Μας έχετε ρίξει φορά να πληρώνουμε στους δημιουργούς. Ασφαλώς έπρεπε να πληρώνουμε. Σε ποιους όμως, 5-6 οργανισμοί έρχονται και μας ζητούν με δικαστικούς τρόπους ένα σωρό χρήματα. Ο καθένας από 2,5%. Ρυθμίστε το αυτό επιτέλους. Πνευματικά δικαιώματα να ξέρουμε πού και ποιους πληρώνουμε. Είναι υποχρέωση του κράτους και απέτησή μας να ελέγχει την νομοθετημένη αμοιβή που πληρώνουμε για στον πάροχο δικτύου. Το έχουμε ζητήσει από την αρμόδιο ΕΕ ΤΑΦ και περιμένουμε τη βοήθειά σας. Τόνισα, το τέλος ήταν μια ενίσχυση γενική που θα αφορά τα περιφερειακά μέσα γενικότερα και τις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τόνισα τόσο πολύ το δημοσιονομικό κόστος, γιατί πάντα διαχρονικά οι αρνήσεις που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό είχαν αυτή την αιτιολογία. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δημοσιονομικό κόστος. Απλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε η βούληση να γίνουν τα αυτονόητα, τα δίκαια και τα λογικά πράγματα. Ευελπιστούμε, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς και η κυβέρνηση θα λειτουργήσετε διαφορετικά. Κάτι τέτοιο άρχισε να διαφαίνεται με τις συνομιλίες μας, αλλά και από το αποτέλεσμά των, που είναι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο μας. Ευελπιστούμε και αναμένουμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Δημητρίου. Κύριε Υπουργέ, προερχόμενος και εγώ από την Ελληνική Περιφέρεια και γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και για την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου στις τοπικές αρχές, θα σας έλεγα ότι προσυπογράφω σχεδόν όλα όσα είπε ο εκπρόσωπος των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ο κύριος Δημητρίου, και νομίζω ότι είναι καιρός να δοθούν λύσεις στα χρόνια αυτά ζητήματα που έθιξε. Είναι αδιανόητο 30 χρόνια να μην έχουν άδειες ή ακόμη περισσότερο να μην εφαρμόζεται στην πράξη ο νόμος που είχαμε ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, με τον Θόδωρο Ρουσόπλο στην κυβέρνηση Καραμαλή, της απόδοσης του 30% της κρατικής διαφήμισης στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, ο κύριος Αντώνιος Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, έχετε το λόγο για 3 λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ. Δέχθηκα μία ερώτηση μόνο από την κυρία πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα να απαντήσω όσον αφορά με το θέμα της διαδικασίας για αδειοδότηση. Πράγματι, συναντηθήκαμε με τον νυν υπουργό και είχαμε την δέσμευσή του ότι δεν θα πάμε σε δημοπρασία. Το ίδιο είχε συμβεί και με τους δύο προηγούμενους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης και είχε γίνει αποδεκτό και από τους ίδιους. Ποια θα είναι η πρότασή μας? Ήδη έχουμε επεξεργαζόμαστε, ήδη συζητούμε και έχουμε καιρό, αφού μέχρι 31 Δεκάου του 2022 θα δοθούν αυτές οι άδειες. Πρέπει όμως να σας πω ότι βασικό μας θέμα θα είναι, όχι η δημοπρασία βέβαια, θα είναι τα κριτήρια. Κριτήρια ποιοτικά, κριτήρια προγραμματικά, οικονομικά. Κριτήρια λοιπόν. Η παλαιότητα που έχουμε όλοι μας, 30 χρόνια. 30 χρόνια μας άφησε το κράτος μας να λειτουργούμε. Αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη.
Άρα λοιπόν θα βασιστεί απολύτως η δική μας πρόταση, τουλάχιστον σε κριτήρια. Με ρωτήσατε εμέσως κάτι για αμοιβή. Βεβαίως αμοιβή. Βεβαίως θα ακολουθήσουμε την προατημένη πλέον. Βεβαίως με ένα λογικό τίμημα που να μπορούμε να το αντέχουμε. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάτε, πληρώνουμε τον πάροχο δικτύου, πληρώνουμε μέσα στη τιμή αυτή, στην αμοιβή αυτή είναι και η αμοιβή του δημόσιου αγαθού που μας χορηγίζατε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και τρίτο, θα έχουμε μια τρίτη αμοιβή. Τώρα, τι έγινε στις εθνικές άδειες και δεν το επικαλέστηκαν ότι το δημόσιο αγαθό είναι η δημόσια συχνότητα, δεν το ξέρω. Μας έχει προβληματίσει και νομικά έχει μια βάση. Δεν το επικαλέστηκε κανείς ότι αφού πληρώνω δημόσιο αγαθό, γιατί να ξαναπληρώσω. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης έτσι γίνεται και εκεί, ξέρετε, ισχύει μόνο. Το επικαλεστήκαμε, κύριε Δημητρή, απλώς δεν ελήφθη υπόψη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έτυχε δημοσιότητα που να φτάσει και σε μένα, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε όμως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αυτό συμβαίνει. Εκείνο που προσέχουν είναι το αντίστοιχο εσουρού. Κάθε κράτος επιδοτείται, έχει ένα ποσοστό, ένα τέλος υπέρ του εσουρού. Και αν το είχε και εδώ, δεν θα έχει ανάγκη ούτε να παρακαλάει για εξοπλισμού προσωπικού, θα ήταν τελείως αυτόνομο. Πάει αυτό. Όσον αφορά στο θέμα των αδειών, θα πρέπει να ενημερώσω και τους εργαζόμενους ότι ήδη έχουμε αρχίσει να μιλάμε. Πού θα συμφωνήσουμε για να προτείνουμε στον Υπουργό. Εμείς θα τα βρούμε εκεί πέρα. Ήδη με τον νόμο Ρουσόπουλο είχαμε συμφωνήσει. Υπάρχει μια βάση. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κυριακόπουλο ότι τα κανάλια τα δικά τους το Μάρτιο-Απρίλιο είχαν μείωση 50%. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και για μεγαλύτερο χρόνο. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση σε εμάς. Μείωση κάθετα. Όμως, δεν είχαμε τέτοιων απολαύσεων. Καλά κάνετε, κανένα πρόβλημα. Όμως, θέλω να πιστεύω για τον κύριο Υπουργό αυτό. Να μην ισχύσει και να μην σκέπτουμε ότι ισχύει το αυτό που λέει ο λαός, ότι κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Ελπίζω να μην συμβαίνει και να μην ισχύσει από τώρα και στο εξής, κύριε Υπουργέ. Είναι κάτι άλλο τα εθνικά κανάλια και κάτι άλλο εμείς. Έχουμε και εμείς τις ίδιες μεγαλύτερες ανάγκες από αυτούς. Παρά τα αυτά, τώρα, επειδή είμαστε και άπειροι στη διαδικασία αυτή, είμαστε ευγενείς, ήρεμοι. Και αυτά, εκτιμούμε πάρα πολύ αυτά τα οποία μιλήσαμε και μας δώσατε με το σχέδιο νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δημητρίου.